Ένας μασόνος, λέει ο γέροντας, έβλεπα που ήταν εδώ γείτονας και μου είπε αυτό το πράγμα. Του λέει ο γέροντας, γιατί είχε γι' αυτός κατάθλιψη. Του λέει αυτά τα που λέμε τώρα. Και λέει ο μασόνος, αυτό είναι μια τρέλα. Αυτοί οι Απόστολοι, λέει, τι είναι αυτό που κάνανε. Τρέλα, λέω. Και το εξήγησα γιατί το κάνανε και πώς το κάνανε και πώς λέγανε χαίρον της παθήμασή μου οι Απόστολοι. Για τον κόσμο αυτό είναι τρελό, να πάσχεις και να χαίρεσαι επειδή πάσχεις. Και όμως έτσι είναι. Όταν ο άνθρωπος έχει πίστη στο Θεό, χαίρεται που πάσχει. Γιατί ξέρει ότι αυτό τον καθαρίζει από τις αμαρτίες, τον βοηθάει να μετανοήσει. Και αν υποτεθεί ότι δεν έχει καμία αμαρτία, που ποιος δεν έχει, οπωσδήποτε κάνει καταθέσεις στον ουρανό και θα πάρει μεγάλη δόξα στη Δευτέρα Παρουσία. Μακάρι, λέει, να μπορούσα και εγώ να κάνω τη μεταποίηση αυτή, την κατάθλιψη να την κάνω χαρά, λέει ο μασόνος. Αλλά κατέχομαι πολύ από κατάθλιψη και έχω ξοδέψει πολλά και έχω γυρίσει στην Ευρώπη και οι τσέπες μου είναι γεμάτες φάρμακα. Λοιπόν, αυτό είναι το μυστικό. Έχω πολλά να σας πω πάνω σε αυτό που έχω δει στη ζωή μου από ανθρώπους που κατήχονται από τέτοια συναισθήματα, λέει ο Άγιος Γέροντας. Δηλαδή, προσέξτε, σατανικά συναισθήματα. Δηλαδή, λέει ο Γέροντας, ο διάβολος και ο κακός εαυτός μας κατορθώνει και παίρνει από την μπαταρία της ψυχής μας που έχει τη δύναμη για να κάνουμε το καλό, να κάνουμε την προσευχή μας, να ασκούμε την αγάπη, τη χαρά, την ειρήνη, την ένωσή μας με το Θεό. Αυτή την καλή δύναμη λοιπόν που μπορεί ο άνθρωπος να τη χρησιμοποιήσει για αυτά τα ωραία πράγματα, την παίρνει ο διάβολος με τη δική μας όμως συγκατάθεση, δεν μπορεί να το κάνει μόνος του, επειδή έχουμε αμαρτήσει και δεν έχουμε μετανοήσει, τότε έχει ο διάβολος το δικαίωμα αυτό, να μας εχμαλωτήσει σε αυτή την ιδέα, σε μια ιδέα που μας καταθλίβει. Και βλέπετε πόσοι άνθρωποι σήμερα πάσχουν από λογισμούς. Τεράστιο το πρόβλημα των λογισμών. Βασανίζονται οι άνθρωποι με μια σκέψη. Και λέει, δεν μπορώ να τη βγάλω, Πάτερ, αυτή τη σκέψη, με βασανίζει. Τι είναι αυτό, είναι εχμαλωσία. Είσαι εχμάλωτος. Γιατί όμως είσαι εχμάλωτος? Γιατί έδωσες δικαιώματα στον πονηρό και ενώ μπορείς να τον τα διαλύσεις τα δικαιώματα με μια καλή καθαρή εξομολόγηση, δεν το κάνεις. Και αντί γι' αυτό πας στον ψυχίατρο και στον ψυχολόγο. Και λες, εγώ είμαι μοντέρνος άνθρωπος, είμαι επιστήμονας. Στον παπά θα πάω να εξομολογηθώ? Όχι, θα πάω στον επιστήμονα, στον γιατρό. Και πήγαινε. Τι θα σου κάνει, θα σε ναρκώσει λίγο, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, αλλά θεραπεία δεν θα βρεις. Αν λειτουργούσε πράγματι η επιστήμη σε αυτό το θέμα, τα ψυχιατρία θα μειώνονταν. Εδώ βλέπουμε ότι δεν επαρκούν. Και όπως ακούσαμε, θα τα πούμε και πιο κάτω, όλο και αυξάνονται οι ψυχοπαθείς και οι καταθλιπτικοί άνθρωποι. Ο διάβολος λοιπόν αυτή την καλή δύναμη που έχουμε μέσα μας, την ενέργεια της ψυχής μας, αν θέλετε την ωραία ενέργεια, την εχμαλωτίζει, την παίρνει και την κάνει θλίψη, κατάθλιψη. Και ξέρω πώς τα λένε οι λεγόμενοι ψυχίατροι. Προσέξτε και αυτή την έκφραση του γέροντα. Δεν λέει ψυχίατροι, οι λεγόμενοι ψυχίατροι. Γιατί ποιος είναι ψυχίατρος αληθινά, ιατρός ψυχής δηλαδή? Είναι αυτός που θεραπεύει τις ψυχές μας, ο Χριστός. Πώς εσύ τολμάς να λέγεσαι ψυχίατρος? Και βέβαια έχουν αρχίσει να το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι και έχουν αρχίσει να αλλάζουν το όνομά τους και λέγονται γιατροί του νευρικού συστήματος, και έτσι είναι το σωστό. Γιατί τι κάνουν, δίνουν φάρμακα εμπολής ή προσπαθούν με κάποιες τεχνικές συμπεριφοράς κλπ. Αυτό θεραπεύει την ψυχή? Όχι βέβαια. Μπορεί ένα φάρμακο, μια ουσία ηλιακή να θεραπεύσει την ψυχή που είναι πνεύμα? Δεν γίνεται δυνατόν. Οπότε καλά κάνει ο γέροντας και του λέει λεγόμενος ψυχίατρος. Εμείς, λέει ο γέροντας, ο Άγιος, οι άνθρωποι δηλαδή της Εκκλησίας του Θεού, που πιστεύουμε στο Θεό, δεν τα λέμε έτσι. Άγχος, ψύχωση, νεύρωση, αλλά πώς τα λέμε?
τα λέμε σατανική ενέργεια, γιατί όντως είναι σατανική ενέργεια. Αλλά ελάτε που οι ψυχίατροι δεν πιστεύουν πολύ από αυτούς ότι καν υπάρχει διάβολος, και σου λέει τι είναι αυτά που λες, στον 21ο αιώνα είμαστε. Ούτε καν πιστεύουν ότι υπάρχει ψυχή, αλλά λέγονται ψυχίατροι. Εμείς πώς τα λέμε? Τα λέμε ακηδεία, μιλάμε για λογισμούς και λέμε ο διάβολος της ακηδείας, ο διάβολος της πορνείας, ο διάβολος, ο διάβολος, ο διάβολος. Διάφοροι διάβολοι για κάθε σατανική ενέργεια που μας δημιουργούν. Και βεβαίως όλα αυτά, είπαμε, γίνονται με τη συγκατάθεσή μας. Ο διάβολος δεν έχει δύναμη να αναγκάσει τον άνθρωπο να αμαρτήσει ή να πέσει στην κατάθεση της κατάθλιψης. Αλλά παίρνει τη δύναμη από εμάς όταν εμείς δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού και κάνουμε το δικό μας θέλημα, το αμαρτωλό. Οπότε δίνουμε δικαιώματα στον διάβολο. Και αν δεν υπάρξει μετάνοια, ο διάβολος ζητάει από τον Θεό τα δικαιώματά του. Και λέει, γιατί έκανε αυτό ο Πάτερ Σάββας, είναι δικός μου. Λοιπόν, θα μου τον δώσεις, να τον ταλαιπωρήσω. Γιατί ο διάβολος πάντα θέλει να μας ταλαιπωρεί, πάντα θέλει να μας βασανίζει και πάντα θέλει να μας έχει σε μια κατάσταση λύπης, όχι χαράς. Ο διάβολος πάντα παίρνει τη χαρά, ποτέ δεν δίνει χαρά.